παρένθεση, φίλες και φίλοι, στην συνέχεια του δελτίου μας και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε στα πλαίσια των ημερών που βρίσκεται εδώ για να ξεκουραστεί αλλά ταυτόχρονα να επισκεφθεί και την περιοχή. Τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ευχαριστούμε έτσι για τη δυνατότητα που μας δίνετε να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα, κύριε Χριστοφορίδου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς, στο κανάλι και σε όλους τους πολίτες των Ιωαννίνων και σε όλη την Ήπειρο. Να είστε καλά. Εσάς σας περιμένει, αντευχόμαστε τα καλύτερα, να είστε παραγωγικοί και σας περιμένει, η αλήθεια είναι, πολύ πολύ δουλειά από το 20, ακόμη περισσότερη. Ολοκληρώνεται το πρώτο εξάμεινο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οπότε νομίζω ότι τώρα έχετε πάρει μια καλή γεύση των πραγμάτων και συνεχίζετε... Γεύση των πραγμάτων είχαμε και προτού αναλάβουμε την εξουσία με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Όλοι οι Έλληνες βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη δυναμική την πορεία της. Αυτό το πρώτο εξάμεινο υπήρχε σχέδιο, υπήρχε πρόγραμμα το οποίο το υλοποιούμε δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά και μεθοδικά και πάντοτε σε άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Και αυτή είναι μια πλευρά και της δικής μου παρουσίας εδώ, γιατί ανεξάρτητα από το ότι ήρθα για λίγες μέρες Χριστουγέννων να ξεκουραστώ, είχα την ευκαιρία να συζητήσω πάρα πολύ με τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, με τον Περιφερειάρχη, με όλους τους δημάρχους του νομού Ιωαννίνων, αλλά και με πάρα πολλούς πολίτες, ιδίως στις ακριτικές περιοχές του νομού. Εμπειρίες πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί πιστεύω ότι μια κυβέρνηση για να πετύχει πρέπει να έχει σχέδιο και πρόγραμμα, πρέπει να εργάζεται σκληρά για να το υλοποιήσει, αλλά πρέπει πάντοτε να είναι σε επικοινωνία και σε επαφή με τον ελληνικό λαό, με τους πολίτες, να ακούει τις απόψεις τους, να ακούει και τις θετικές και τις αρνητικές γνώμες, γιατί αυτά ανατροφοδοτούν την πολιτική και βοηθούν μια κυβέρνηση να μένει προσιλωμένη σε αυτό για το οποίο εκλέχθηκε, να υπηρετεί το λαό. Μέχρι στιγμής, αν σταθούμε, γιατί φαντάζομαι ότι σίγουρα θα ακούτε θετικά, φαίνεται ίσως και από κάποιες δημοσκοπήσεις ότι μέχρι στιγμής υπάρχει αποδοχή του έργου σας σε πάρα πολλούς τομείς από την ελληνική κοινωνία. Αν σταθούμε όμως στα αρνητικά, τι σας λέει ο κόσμος, τι πρέπει να διορθώσετε, τι δεν πήγε καλά μέχρι τώρα? Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο που καταλογίζει η κοινωνία στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά οφείλουμε να έχουμε συνέστηση από πού προέρχονται οι απειλές και τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα για την πατρίδα μας. Και στη συνέχεια για την κυβέρνηση. Δύο αισθάνομαι ότι είναι οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, σε επίπεδο τουλάχιστον άμεσο. Η πρώτη, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η επιθετική και προκλητική συμπεριφορά των εξανατολών γειτόνων μας, της Τουρκίας. Δυστυχώς η Τουρκία παρανομεί συνεχώς, αγνοεί το διεθνές δίκαιο και προβαίνει σε πράξεις οι οποίες είναι παντελώς απαράδεκτες και είμαστε υποχρεωμένοι οι Έλληνες ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις της Τουρκίας. Και η δεύτερη απειλή είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Λέω το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, διότι γνωρίζετε ότι πλέον είναι πολύ ασαφή τα όρια και κυρίως άνθρωποι που στο παρελθόν ήταν πρόσφυγες, γιατί προέρχονταν κυρίως από τη Συρία και από τον εμφύλιο που διεξάγονταν εκεί, αυτή η ροή έχει σχεδόν σταματήσει και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες δυστυχώς στα νησιά μας, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι κατά κύριο λόγο παράνομοι μετανάστες. Παράνομοι οικονομικοί μετανάστες. Και αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και το αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε με σχέδιο το οποίο υλοποιούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι δύο απειλές υπάρχουν πάνω από την πατρίδα και πάνω από την κυβέρνηση λιγότερο, θα έλεγα. Θα έρθω σε λίγο στο μεταναστευτικό, θα μου επιτρέψετε. Πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Έχετε δίκιο. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες και ανήμερα των εορτών, ίσως το κάνουν και επί τούτου οι Τούρκοι, παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας. Καθημερινές παραβιάσεις, προκλήσεις και από αξιωματούχους στο εσωτερικό της Τουρκίας. Φαίνεται όμως ότι η Ελλάδα προχωρά σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο έτσι για να απομονώσει την Άγκυρα, να απομονώσει τον Ερντογάν. Σε τι βαθμό το πετυχαίνετε αυτό, θεωρείτε? Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μια ολοκληρωμένη και ενιαία στρατηγική την τουρκική απειλή. Η
στρατηγική μας αυτή περιλαμβάνει τρεις βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι να υπάρξει ένα ισχυρό εθνικό αραγές μέτωπο. Mm-hmm. Οι Έλληνες οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τουρκική απειλή και αυτό δεν μπορεί να μπει σε καμία αμφισβήτηση. Και νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι και το πολιτικό σύστημα συνολικά θα συμπεριφέρεται με υπεύθυνο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την απειλή. Η δεύτερη πλευρά είναι αυτή που προαναφέρατε, αφορά την απομόνωση της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή φόρα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί. Με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού υπήρξε η ομόφωνη απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία καταδίκαζε την τουρκική προκλητικότητα που εκφράστηκε ιδίως με την παράνομη και παντελώς άκυρη συμφωνία της Τουρκίας με αυτό το συγκεκριμένο σχήμα το οποίο φέρεται αυτή τη στιγμή να κυβερνά την Λιβύη. Άρα στα διεθνή φόρα δίνουμε μια συνεχή και ισχυρή μάχη η οποία δεν θα έχει τέλος, θα πρέπει να συνεχίζεται προκειμένου να στεφθεί με οριστική επιτυχία. Και η τρίτη προτεραιότητα χωρίς καμία αμφιβολία αφορά την ισχυροποίηση και την αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο επίσης πραγματοποιεί η σημερινή κυβέρνηση αναβαθμίζοντας και τα πολεμικά μας αεροπλάνα και μια σειρά τύπους υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού. Δεν πρέπει κανείς να έχει καμία αμφιβολία. Οι Έλληνες είμαστε φιλιρηνικός λαός, mm-hmm. αλλά είμαστε και απολύτως αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι πρέπει και όταν πρέπει για να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Φοβάστε κάποιο ατύχημα? Όχι, δεν φοβάμαι κάτι, γιατί ίσως στη ζωή πρέπει κανείς να είναι. Προκαλεί καταστάσεις η Τουρκία. Στη ζωή πρέπει να είναι κανείς έτοιμος mm-hmm. για τα πάντα. Και η κυβέρνηση αυτή είναι έτοιμη. Και οι ένοπλες δυνάμεις είναι απολύτως έτοιμες. Και όλοι μας θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε απόλυτη ενότητα. Δεν είναι απλές ευχές και απλά λόγια. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να γίνονται πράξη. Με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Πώς εκτιμάτε πραγματικά όλη αυτή τη στάση που κρατάει η Άγκυρα και ειδικά ο Ερντογάν? Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως θα κάνει και για εσωτερική κατανάλωση. Η αλήθεια είναι πως έχει πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας του. Δεν έχει την αποδοχή που είχε παλαιότερα. Και κάποιοι λένε ότι είναι η στρατηγική αυτή της Τουρκίας. Όλα τα χρόνια έτσι την ξέρουμε την Τουρκία. Απλά ίσως τώρα το κλιμακώνει, το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Σήμερα διαβάζουμε, στέλνει στρατεύματα την ώρα που ο Χαφτάρ πλησιάζει την Τρίπολη. Στέλνει στρατεύματα. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς εκτιμάτε τις κινήσεις που κάνετε? Κοιτάξτε, η Τουρκία. Ίσως είναι και σπασμωδικές κάποιες φορές. Η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική. Η στρατηγική της στοχεύει στο να πετύχει την μοιρασιά του Αιγαίου. Mm-hmm. Στο να πετύχουν ότι θα μπει τέλος στο σημερινό στάτους που υπάρχει στο Αιγαίο και το οποίο είναι κατοχυρωμένο πάνω στο διεθνές δίκαιο και θα αποκτήσουν άλλου είδους δικαιώματα. Ο στόχος τους λοιπόν επί δεκαετίες είναι να μασύρουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων γύρω από αυτό το στόχο, πιθανότατα αφού θα έχουν προηγηθεί κάποιες προκλήσεις ή κάποια επεισόδια. Η δική μας στρατηγική οφείλει να είναι μια στρατηγική υπεράσπισης του σημερινού status quo και του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν έχει περισσότερη σημασία για μένα το τι μπορεί να συμβαίνει τη μία ή την άλλη χρονική περίοδο στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της γειτονικής χώρας. Σημασία έχει και εμείς να έχουμε μια σταθερή εθνική στρατηγική, την οποία όλοι μαζί να την κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Αν πάμε, που είναι και συνέχεια και εννοείται ότι σχετίζεται άμεσα και με τη στάση που κρατάει η Τουρκία, κρατάει ίσως και τα κλειδιά στα χέρια του μεταναστευτικού προσφυγικού Τουρκία σε μεγάλο βαθμό και για τη χώρα μας. Ίσως είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι τα περιμένατε. Θυμόμαστε πραγματικά και στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα και να γίνεται μια πολύ σκληρή κριτική και αντιπολίτευση από πλευρά σας όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση από πλευράς της Δημοκρατίας προς το ΣΥΡΙΖΑ για το πώς χειρίζεται το μεταναστευτικό προσφυγικό. Σε τι διαφέρει η πολιτική που ασκείτε τώρα και τελικά μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα? Διαφέρει. Είναι κάτι που ξεφεύγει από εμάς? Διαφέρει απολύτως η δική μας πολιτική αντιμετώπιση από αυτήν που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν νομίζω ότι σας εκπλήσει ούτε εσάς ούτε τους τηλεθεατές μας. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, δεν ήταν καθόλου βέβαιος για το αν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, κυρία Χριστοφορίδου.
Είναι λοιπόν πολύ φυσιολογικό εμείς να έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική, γιατί για μας είναι υποχρέωση να φυλάττουμε τα σύνορά μας και στον Εύρο και σε όλη την γραμμή στα νησιά μας στο Αιγαίο Πέλαγος. Η πολιτική μας στο μεταναστευτικό πρόβλημα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρα. Καταρχήν, επιταχύνουμε τη διαδικασία αξιολόγησης των ανθρώπων, αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, ώστε πολύ γρήγορα να παίρνεται αυτή η απόφαση και όσοι δεν έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα θα πρέπει να επιστρέφουν πίσω. Δεύτερον, κάνουμε τα πάντα για να φυλάξουμε πολύ καλύτερα τα σύνορά μας. Και η πραγματικότητα είναι ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα και στον Εύρο, υπό την έννοια ότι έρχονται χιλιάδες άνθρωποι και από εκεί, όμως παίρνονται πάρα πολύ σοβαρά μέτρα και ενισχύονται οι δυνάμεις μας, οι μεθοριοφύλακες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και το ίδιο κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα και πιο αποφασιστικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και ότι δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη δική μας βούληση. Δεν είναι απλό. Όμως οι πολίτες βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς την πολυπλοκότητα του προβλήματος και παίρνει όλο και πιο αποφασιστικά μέτρα προκειμένου να το αντιμετωπίσει. Πώς θα αποσυμφορήσουμε τα νησιά, γιατί για παράδειγμα η κατάσταση στη Μόρια συνεχίζει να είναι τραγική. Ήταν έτσι από τις πρώτες ενέργειες που είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στη Μόρια ότι θα κάνει. Να κλείσουμε αυτά τα κέντρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχει ήδη παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα κατασκευής 5 κλειστών κέντρων φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, υποδοχής και φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων σε αντίστοιχα νησιά του Αιγαίου. Και επίσης θα υπάρξει μια μετακίνηση ενός αριθμού της τάξης των 10.000, κυρίως από την Μυτιλίνη, από το κέντρο στο οποίο αναφερθήκατε, προς κέντρα υποδοχής στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνος τους συμπατριώτες μας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Μυτιλίνη, τη Σάμο, τη Χίο, την Κο και τη Λέρο, γιατί αυτά είναι κυρίως τα νησιά που σηκώνουν το πολύ μεγάλο βάρος. Θα πρέπει να τους στηρίξουμε και θα πρέπει να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση. Και αυτό κάνουμε. Η Ήπειρος έχει σηκώσει μέχρι στιγμής το μερίδιο που τη αναλογία, αν μιλάμε για το 1%, ίσως και κάτι παραπάνω, και αναμένεται ίσως να υποδεχτεί και άλλους πρόσφυγες. Υπάρχουν περιοχές που δεν τους δέχονται όμως. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί το θέμα ότι υπάρχουν περιοχές που δεν τους δέχονται. Ξέρετε, υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν προκαταλήψεις. Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς των ανθρώπων. Παραλαμβάνω ότι δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, αλλά για λόγους πατριωτικούς πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν γίνεται να αφήσουμε αυτά τα 5 νησιά να βουλιάξουν στους μετανάστες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας καλοπροαίρετος άνθρωπος που να διαφωνεί σε αυτό. Επομένως, με βάση αυτό θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να βοηθήσουμε την κατάσταση. Λίγο, όσο χρειάζεται σε κάθε περιοχή. Δέχομαι επίσης ότι η Ήπειρος έχει βοηθήσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Άρα βλέπουμε το επόμενο διάστημα άμεσα να τελειώνουν οι αιτήσεις ασύλου και από εκεί και πέρα όσοι δεν... Θα πρέπει να γίνουν πράξη μπορούν, και οι επιστροφές. Θέλουν, θα πρέπει να γίνουν πράξη και οι επιστροφές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Οι άνθρωποι βέβαια που... Οι αρχές βέβαια λένε ότι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δύσκολο είναι, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κοιτάξτε, κυρία Χριστοφορίδου, πρέπει να καταλάβουμε ότι θα ζήσουμε με αυτό το πρόβλημα. Εάν έχει κανείς να προτείνει κάτι το οποίο να διαφοροποιεί πάρα πολύ την κατάσταση, θα το είχε κάνει, θα το είχε προτείνει. Αυτός είναι και ο λόγος που στην πραγματικότητα και όλο το πολιτικό σύστημα λίγο πολύ βλέπει ότι αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας άφησε μόνος μας στο κομμάτι αυτό. Πέρα από κάποιες χρηματοδοτήσεις, μας γύρισε την πλάτη. Βλέπετε να αλλάζει το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξυπνήσει. Γιατί δεν μπορεί να θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτό πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες θα το συνειδητοποιήσουν πολύ σύντομα. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αφήνουν μόνη της την Ελλάδα να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά.
και η ίδια ύπαρξη, η ίδια η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έννοια της αλληλεγγύης που είναι πολύ βασική για την ύπαρξη της Ευρώπης θα πρέπει να εκφραστεί με μια πολύ πιο ουσιαστική στήριξη. Δεν ήταν τα καλύτερα αυτά που έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι ως τώρα γύρω από αυτό τον τομέα και προσωπικά μου φάνηκε πολύ απογοητευτικό ότι αρνήθηκαν να πάρουν ακόμα και μικρά παιδιά, συνόδευτα παιδιά, τα οποία για ανθρωπιστικούς λόγους δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να τα αφήσει χωρίς να τα βοηθήσει, χωρίς να τα φιλοξενήσει, χωρίς να τα στηρίξει. Ο ανθρωπισμός γεννήθηκε εδώ πέρα, αλλά μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο, μεταλαμπαδεύτηκε και στην πολιτισμένη Ευρώπη, η οποία θα πρέπει και εκείνη να το αποδείξει με πράξεις. Σεβαστό και σωστό. Πάμε λίγο στο Φιλόδημο. Η αλήθεια είναι πως, κύριε Υπουργέ, ταράξατε τα νερά με τις δηλώσεις σας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, θορυβήσατε αυτοδιοικητικούς, ξεσηκώσατε θύελλα αντιδράσεων από την, από την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση. 31 Δεκεμβρίου τελειώνει ο Φιλόδημος έτσι όπως τον γνωρίζαμε. Χρήματα υπάρχουν? Και θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να περιγράψω λίγο διαφορετικά την κατάσταση, αφού μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω εγώ, θέλουμε να μαθαίνουμε την αλήθεια ή μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν? Mm-hmm. Βρίσκομαι στο χώρο της πολιτικής, ύστερα από 35 χρόνια πολύ σκληρής δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα και στο πανεπιστημίο, στο οποίο δίδασκα μέχρι τον Ιούνιο, και όσο βρίσκομαι στο χώρο της πολιτικής θα μιλώ πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μίλησε για ένα πρόγραμμα 1 δισεκατομμυρίου 250 εκατομμυρίων ευρώ και ενέταξε έργα των Δήμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ είχε εξασφαλισμένα 134 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν μέχρι σήμερα απορροφηθεί τα 51. Μάλιστα. Τρεις αριθμοί είναι, μπορούν εύκολα να τους θυμούνται όλοι. 1 δις 250 ήταν το πρόγραμμα, 134 εκατομμύρια ήταν τα πραγματικά λεφτά, 51 έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα. Εγώ δεν σταμάτησα τίποτα, δεν κατήργησα τίποτα. Διασώζω τα έργα. Βρίσκομαι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και σκοπεύω το πρώτο διάστημα του καινούριου χρόνου, του 2020, να παρουσιάσω ένα νέο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση, στο οποίο ευελπιστώ ότι οι πόροι θα είναι απολύτως διασφαλισμένοι. Μιλάμε για πραγματικά χρήματα, για πραγματικά έργα που θα ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες. Και με βάση αυτό πιστεύω ότι δεν θα χαθεί και κανένα σοβαρό έργο του προηγούμενου προγράμματος. Άρα αυτό που ήταν φαντασία, αυτό που ήταν ευχή, αυτό που ήταν ελπίδα, εμείς θα το κάνουμε πράξη. Εάν δεν έλεγα την αλήθεια γύρω από το τι συμβαίνει με αυτό το πρόγραμμα, θα ξυπνούσαμε όλοι ένα πρωί σε έναν εφιάλτη, όπου τα έργα δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα και απλώς εμείς θα τα ρίχναμε στην προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση εμάς. Άρα διασφαλίζονται οι πόροι όλων των έργων που ήταν όρημα, που είχαν ενταχθεί. Ακριβώς. Και θα πάμε και παρακάτω. Mm-hmm. Θέλω να συζητήσω με τους δημάρχους όλης της Ελλάδας και φυσικά με την Κεντρική Ένωση Δήμων, όπως και με την Ένωση των Περιφερειαρχών, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Στην δική μου αντίληψη πρέπει πολύ μεγάλο βάρος να πέσει σε αναγκαίες υποδομές που δυστυχώς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν είναι διασφαλισμένες. Όπως? Όπως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα δίκτυα ίδρευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Όπως το ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για περιβαλλοντικές υποδομές και κυρίως για να κάνουμε πράξη την ανακύκλωση. Αλλά ανακύκλωση πραγματική, όχι ανακύκλωση που καταλήγει εκεί που καταλήγουν και τα υπόλοιπα απορρίμματα. Σε αυτό το τομέα το Υπουργείο μας έχει ήδη ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Στο πιλωτικό πρόγραμμα είναι μέσα και ο Δήμος Ιωαννίνων. Πρόκειται για ανταποδοτική ανακύκλωση, όπου υπάρχει το απευθείας κίνητρο στους πολίτες. Κάθε 33 συσκευασίες που ρίχνουν για ανακύκλωση παίρνουν πίσω 1 ευρώ. Μειώνεται πάρα πολύ το κόστος που πληρώνει ο Δήμος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κάνουμε καθαρότερη την πόλη μας, κάνουμε πιο ανθρώπινη την ζωή μας. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό θα επιστρέψω στα Γιάννενα ύστερα από ένα διάστημα, αφού πρώτα δω πώς πηγαίνει η εφαρμογή. Θα είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή αλλά και με μια επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο θα μας ενημερώνει για το πώς αυτό το πρόγραμμα
επιδρά στην αύξηση της ανακύκλωσης. Αλλά μια δεύτερη βασική επιλογή του καινούργιου προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών θα αφορά την ανακύκλωση. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να δώσουμε έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα στο πρόγραμμά μας. Θα συζητήσουμε, όπως προείπαμε, τους Δήμους και πιστεύω ότι το πρόγραμμα που θα φτιάξουμε μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια θα έχει πάρα πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών. Mm-hmm. Και αυτό θα αφορά ιδίως και τα Γιάννενα και ολόκληρη την περιοχή της Ήπειρου. Τι ζητάνε κυρίως οι αυτοδιοικητικοί? Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ λίγα τα χρήματα που φτάνουν στους ΟΤΑ και λίγοι εργαζόμενοι. Προσλήψεις ζητάνε, νομίζω. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Mm-hmm. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του κάνω ατελείωτες προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση, όπως και συνολικά στο δημόσιο. Βοηθήσαμε ήδη την αυτοδιοίκηση με το νόμο που περάσαμε το καλοκαίρι, ο οποίος διασφάλισε την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Αν δεν το είχαμε κάνει, κυρία Χριστοφορίδου, σήμερα οι Δήμοι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Εδώ και τώρα που το κάναμε αυτό, γνωρίζω ότι υπάρχουν Δήμοι που με το ζόρι παίρνονται αποφάσεις. Σκεφτείτε τι θα γίνονταν εάν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, θεσμοθετήσαμε τη δυνατότητα της συνεργασίας της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και σε βασικές υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα, το πράσινο, ο φωτισμός. Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς με επιφύλαξη. Είμαστε στον 21ο αιώνα και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ύστερα από μια δεκαετία πολύ βαριάς κρίσης ότι το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι το να ξανακάνουμε ατελείωτες προσλήψεις στο δημόσιο και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, αυτό δεν είναι δουλειά. Είναι. Και είναι πάρα πολύ καλό. Το γνωρίζετε εσείς όμως που εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα. Φαίνεται όμως ότι κάποιες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες να το δεχτούν αυτό. Οι κοινωνίες θα πρέπει να... Είχαμε εμείς το θέμα των σκουπιδιών. Οι κοινωνίες θα πρέπει να ενημερωθούν, mm-hmm. να πάρουν υπόψη την πραγματικότητα και να προχωρήσουν μπροστά και όχι να γυρίσουμε πίσω. Χιλιάδες προσλήψεις που θα διωγγώσουν ξανά το ελληνικό δημόσιο χωρίς λόγο και αιτία, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε. Κρατάμε τη σχέση ένα προς ένα. Φεύγει ένας εργαζόμενος από το δημόσιο, θα προσληφθεί ένας στη θέση του. Δεν θα αυξήσουμε αυτόν τον λόγο, αυτή τη σχέση, επουδενή, διότι δεν έχουμε καμία διάθεση να ξαναδημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ξαναυπάρξει κρίση. Και επίσης μέσα στους δικούς μου στόχους είναι το δημόσιο να αξιολογηθεί καλύτερα η συμβολή κάθε υπηρεσίας προς την ελληνική κοινωνία, διότι η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν υπηρεσίες του δημοσίου όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν πάρα πολύ mm-hmm. και με πολύ καλά αποτελέσματα και υπάρχουν υπηρεσίες όπου οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν. Αυτή είναι η ομοί αλήθεια, η ομοί πραγματικότητα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στην ελληνική κοινωνία που να θέλει να υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες οι άνθρωποι να κάθονται. Εσείς, εάν καθόσασταν, θα σας πλήρωνε. Θα ήμουν στο σπίτι μου. Θα ήσασταν στο σπίτι σας. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς οφείλουμε να κάνουμε και στο δημόσιο. Mm-hmm. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι κανείς δεν απειλεί τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να απολυθεί κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα. Άρα, αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να προσφέρουν ακόμη περισσότερο. Άρα, για την ερώτησή σας για τους ΟΤΑ. Εμείς στεκόμαστε δίπλα στην αυτοδιοίκηση, την υποστηρίζουμε. Με καινούριο νόμο που θα φέρουμε το πρώτο εξάμηνο του 20, θα δώσουμε νέες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Mm-hmm. Και καθώς θα δώσουμε νέες αρμοδιότητες, θα μεταφέρουμε και προσωπικό στην αυτοδιοίκηση και τους αντίστοιχους πόρους. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε το πνεύμα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και τις συμπράξεις της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι εποφελία των δημοτών. Και στο κάτω-κάτω, σε κάθε Δήμο, είναι τα Δημοτικά Συμβούλια που αποφασίζουν τι είναι το καλύτερο για κάθε περιοχή. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να μπορεί να το κάνει. Οι Δήμοι ας αποφασίζουν μόνοι τους τι είναι αυτό που επιθυμούν. Μάλιστα. Να κλείσω λίγο, επειδή και γι' αυτό έγινε αρκετός θόρυβος, θα αναφέρω το παράδειγμα του διοικητή σε νοσοκομείο επαρχίας, έτσι, που διορίστηκε τον 80. Δεν έχουμε κάτι με την ηλικία, αλλά πώς θα επιχειρηθεί η αποκομματικοποίηση του κράτους που ευαγγελιζόταν και έλεγε προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία? Γιατί νομίζω πάρα πολλοί νέοι στράφηκαν στη Νέα Δημοκρατία γιατί πίστεψαν ότι σε αυτόν τον τόπο χωράνε οι άριστοι και οι άξιοι μόνο. Καταρχήν, σε αυτόν τον τόπο πρέπει να χωράνε όλοι. Mm-hmm. Και πρέπει να έχουν ευκαιρίες να πάνε μπροστά όλοι,
Ιδίως στα νέα παιδιά. Και αυτός είναι ένας λόγος που δίνουμε μάχες για να φέρουμε πίσω τα εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια να μορφωθούν και να σταδιοδρομήσουν εδώ στην πατρίδα μας. Δεν σας κρύβω για να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι ένας βασικός λόγος που επέμεινα να ψηφιστεί ο νόμος που δίνει το δικαίωμα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού είναι για να διασφαλίσουμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια που έφυγαν αυτή τη δεκαετία της κρίσης θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρό δεσμό με την πατρίδα και το πρώτο στοιχείο του ισχυρού δεσμού με την πατρίδα είναι να μπορούν να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται για να συναποφασίζουν μαζί μας για το πού θα πάνε τα πράγματα στη χώρα. Ήταν μια πράξη ενότητας, γιατί όπως ξέρετε η Βουλή σχεδόν ομόφωνα ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και μια πράξη ενδιαφέροντος για τους νέους ανθρώπους, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση το μέλλον. Λοιπόν, πολύ σωστά οι νέοι άνθρωποι διάλεξαν τη Νέα Δημοκρατία. Με ρωτήσατε τι κάνουμε για να βάλουμε τέλος στην κομματοκρατία στο δημόσιο τομέα. Σας πω ότι μέσα στο μήνα Μάρτιο θα έχουν επιλεγεί από το ΑΣΕΠ οι νέοι υπηρεσιακοί γραμματείς στα Υπουργεία, με δύο λόγια να μας καταλάβει ο κόσμος. Στη θέση των γενικών γραμματέων που όριζε η κυβέρνηση υπάρχει ο υπηρεσιακός γενικός γραμματέας σε κάθε Υπουργείο, ο οποίος θα έχει στην ευθύνη του τα οικονομικά, τη διαχείριση διοίκησης του προσωπικού και το συντονισμό του νομοθετικού έργου. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, η οποία δεν δίδεται σε κάποιον επειδή είναι στέλεχος του κυβερνητικού κόμματος, αλλά γιατί το ΑΣΕΠ αξιολόγησε από τις αιτήσεις που έγιναν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια που έρχεται σε συνέχεια ενός ολόκληρου συστήματος που αφορά τη συγκρότηση του επιτελικού κράτους, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, εμείς έχουμε μια διαφορά από τους προηγούμενους. Όταν κάνουμε λάθος, το παραδεχόμαστε και το διορθώνουμε. Λοιπόν, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε με την επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου για τη διοίκηση ενός νοσοκομείου ήταν λάθος και διορθώθηκε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά σας, το επόμενο διάστημα θα είστε ξανά στην περιοχή μας με αφορμή και το πιλωτικό πρόγραμμα της ανακύκλωσης και όχι μόνο. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Και εγώ το ίδιο. Αγαπώ πάρα πολύ τα Γιάννενα και την Ήπειρο και είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε εδώ για να μετρήσουμε και τα αποτελέσματα από αυτό το πρόγραμμα, αλλά να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα της περιοχής και το πώς θα βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση τους. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά και καλή χρονιά.